και να μπορέσει να το δώσουμε σε τόσο σωστά. Ναι, ευχαριστώ όλους τους συντρόφους για τα καλά λόγια που είπαν για το βιβλίο. Όμως ευχαριστώ και όλους σας που παρευρίσκεστε στη σημερινή συζήτηση για το βιβλίο που έχω γράψει. Θα ήθελα να πω αρχικά ότι έπρεπε να είναι μαζί μας και ο Στέργιος ο Κατσαρός, ένας από τους σημαντικότερους καβαλάριδες του ουρανού των τελευταίων 60 χρόνων. Λοιπόν, μπαίνοντας τώρα στο θέμα μας, για το Πολυτεχνείο έχουν υποθεί πολλά, έχουν γραφτεί και πολλά, αλλά τα περισσότερα, κατά τη γνώμη μου, από αυτά που έχουν γραφτεί, πρόκειται είτε για παραποίηση των γεγονότων, είτε παρουσιάζουν το Πολυτεχνείο μόνο σαν μια φοιτητική εξέγερση με δάκρυα κτλ., τα οποία δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, είτε, εν πάση περιπτώσει, παρουσιάζουν μία εικόνα από την οποία απουσιάζουν παντελώς οι εργαζόμενες και οι λαϊκές τάξεις από αυτήν την εξέγερση, την πολύ σημαντική εξέγερση, όπως θα προσπαθήσω να πω στη συνέχεια. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω προκαταβολικά είναι ότι κατά τον ίδιο τρόπο παρουσιάζεται και η δικτατορία στην Ελλάδα. Ότι ήταν κεραυνός εν ευθεία, ότι μια ανόητη, επίορκη αξιωματική και παράφρονε σάλι, λέμε, ξέρω εγώ, το οποίο και εδώ πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα, για μένα τις αστικές δυνάμεις και την αστική τάξη έχει κάποιο νόημα αυτό, με την έννοια ότι είναι το βασικό στήριγμα του καθεστώτος της και επομένως καλό είναι να λέει οτιδήποτε κολακευτικά ακόμα και για τους ήρωες, τους ηρωισμούς του ελληνικού στρατού κτλ. Αλλά το μυστήριο, καθόλου μυστήριο, αλλά το λέω έτσι κτλ. Είναι γιατί οι ρεφορμιστικές δυνάμεις σχεδόν επαναλαμβάνουν τα ίδια γύρω από την επέμβαση, γύρω από την δικτατορία, από τους δικτάτορες δηλαδή του Παπαδόπουλου και τη Χούντα. Προκαταβολικά θα ήθελα να πω ότι οι δικτατορίες στην Ελλάδα, τα σχέδια περί... Καλά, πρώτα απ' όλα οι επεμβάσεις των κρατικών μηχανισμών στην ελληνική πολιτική είναι άπειρες. Είμαστε από τη χώρα με τις περισσότερες, μάλλον μία από τις χώρες με τις περισσότερες παραβάσεις του κρατικού μηχανισμού και του στρατού ιδιαίτερα, ίσως μετά τη Βολιβία ή και κάποια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Είναι και ένα φαινόμενο των καθυστερημένων καπιταλιστικών χωρών η επέμβαση έτσι του στρατού. Το λέω αυτό προκαταβολικά. Ερχόμενοι στα νεότερα χρόνια, ουσιαστικά τα σχέδια για τη δικτατορία στην Ελλάδα είναι από το 1940 περίπου, από τότε δηλαδή που σχηματίζει το ιδέα και μέσα στον ιδέα υπήρχε και ο ΕΕΝΑ εκεί, η ομάδα του Παπαδόπουλου κτλ. Αυτά είναι σε όλους γνωστά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν ετοίμαζαν μάλλον στο καταστατικό του ιδέα υπήρχε και προβλεπόταν ότι θα πρέπει ο στρατός να κάνει δικτατορία. Αυτά δεν είναι άγνωστα. Όπως επίσης και φτάνοντας μέχρι το τέλος, δικτατορία δεν ετοίμαζε. Ετοίμασε και ο ίδιος ο βασιλιάς. Είναι γνωστά ότι είχε πάει 2-3 φορές στην Ουάσιγκτον και στον πρέσβη εκεί και ζητούσε την άδεια να κάνει δικτατορία με τους στρατηγούς. Τον πρόλαβαν όμως οι άλλοι για λόγους που επίσης είναι εξηγήσιμη, δηλαδή οι Αμερικάνοι δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις, το παλάτι είχε πάντοτε σχέσεις με τους Εγγλέζους, ήταν το βασικό στήριγμα των Άγγλων στην Ελλάδα και τα λοιπά. Οι Αμερικάνοι προτίμησαν και οργάνωσαν αυτή τη μικρή χούντα η οποία έκανε τελικά το πραξικό.
χρειάζεται να πούμε ακόμα, γιατί και αυτό είναι κάτι που δεν λέγεται. Το Πολυτεχνείο, η εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Ελλάδα εντάσσεται μέσα σε ορισμένες εξελίξεις και παγκόσμιες εξελίξεις. Πρώτο δηλαδή, έχουμε σε παγκόσμια κλίμακα αυτό το τέλος του μακρού κύματος ανάπτυξης και αρχίζει το μακρό κύμα κάμψης, μέσα στο οποίο υπάρχουν και διαστήματα ανάκαμψης, βέβαια, ότι δεν είναι μονάχα συνέχεια μια ένα κύμα κάμψης, το οποίο κατά τη γνώμη μου κρατάει και μέχρι σήμερα και μάλλον χειροτερεύει. Το δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι έχουμε το επαναστατικό κύμα της δεκαετίας 1965-75, μέσα στην οποία είναι βέβαια και η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε εκείνη την εποχή, το Μάη του 68, και βέβαια η πτώση των δικτατοριών στην Ευρώπη, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, η μεγάλη άνοδος, ο γαλλικός Μάης του 68, που είναι το κορυφαίο γεγονός αυτής της περίοδου, αλλά και ο ιταλικός Έρπολ Μάης του 1969 και ένα σωρό άλλα γεγονότα, και βέβαια δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε επίσης την απικιακή επανάσταση σε όλο τον κόσμο, τη Βιετναμέζικη επανάσταση, την Αγγελίνικη επανάσταση λίγο πιο μπροστά και ούτω καθεξής. Και το τελευταίο ένα άλλο σημείο ακόμα που έχει και αυτό τη σημασία του, πολύ καθοριστική, εκείνη την περίοδο, μάλλον μετά το 1950, έχουμε μια αναγέννηση και ανάπτυξη του μαρξισμού και τα λοιπά σε όλα τα επίπεδα. Και πάλι πια αυτό που ο απολυθωμένος μαρξισμός που προέρχονταν από τη ΜΕΣ και από τους Σταμίκους εκείνη την εποχή. Έτσι. Και το τελευταίο, έχουμε επίσης σε παγκόσμια κλίμακα, περίπου και αργότερα ίσως και στην ίδια περίοδο και εδώ στην Ελλάδα, την επανεμφάνιση και την εμφάνιση των οργανώσεων της άκρας αριστεράς και της επαναστατικής αριστεράς, όπως και της πλατιάς πρωτοπορίας, δεν πρέπει να το παραλείπουμε αυτό το σημείο, δηλαδή ένα κομμάτι που αποδεσμεύονταν από τα παραδοσιακά ρεφορμιστικά κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας και τα ΚΚ, αλλά που δεν ήταν ταυτόχρονα και ενταγμένο έτσι στις μικρές τότε ή μεγάλες, αν θέλετε, δεν έχει τόσο σημασία, μικρές οργανώσεις της άκρας ή της επαναστατικής αριστεράς. Εκείνα τα χρόνια ήταν κυρίως φοβικά ο τουρκισμός, ο μαοισμός, ο γκεβαρισμός, καστρισμός και λίγο τα καινούργια ρεύματα που είχαν εμφανιστεί από το Μάη του 68. Αυτό ήταν περίπου το σύνολο. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε επίσης μέσα στα γεγονότα έτσι τις εξεγέρσεις και αντιγραφειοκρατικές επαναστάσεις στην Ανατολική Ευρώπη, έτσι, και τη συνολική κρίση του σταλινισμού που αρχίζει βεβαίως σιγά σιγά να έχει και αυτές τις εξεγέρσεις κτλ. Είναι απαραίτητο να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί και η εξέγερση του Πολυτεχνείου σε αυτή την περίοδο εντάσσεται, επηρεάζεται από όλα αυτά, έστω και με υπόγειες διαδρομές, γιατί εκείνη την εποχή, όπως ξέρετε, υπήρχε λογοκρισία, δεν έφταναν εύκολα οι ειδήσεις εδώ στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, μέσω υπόγειων διαδρομών, καταλαβαίνουμε ότι εννοώ, έφταναν και τι γινόταν και στον υπόλοιπο κόσμο. Το τρίτο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε ταυτόχρονα και τις εσωτερικές εξέλιξεις για να φτάσουμε μέχρι εκεί και για να κατανοήσουμε και τον ρόλο όλων των πολιτικών δυνάμεων, και των αστικών και των ρεφορμιστικών, αλλά και των επαναστατικών δυνάμεων που θα αρχίσουν και εδώ στην Ελλάδα να εμφανίζονται περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 60. Αυτά τα τρία βασικά ρεύματα θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο
στα Ιουλιανά, δεν είχαν όμως αρκετές δυνάμεις για να αναστρέψουν εκείνη την κατάσταση τότε. Τα Ιουλιανά, νομίζω τονίστηκε και από τον σύντροφο τον Αντώνη, ήταν από τα σημαντικότερα κινήματα που έχουμε στην Ελλάδα, τουλάχιστον στη μαζικότητά του, και ήταν και πολύ, πολύ εργατικό κίνημα, ταξικό κίνημα τα Ιουλιανά, ίσως πολύ περισσότερο από όλα τα κινήματα που γνωρίσαμε κατόπιν, ακόμη και από την Ελληνική Επανάσταση του 43-49. Λοιπόν, τότε εμφανίζεται και η άκρα αριστερά στην Ελλάδα, το 1970 θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο, δηλαδή θα έχουμε την ΟΣΕ, θα έχουμε το ΕΚΕ, θα έχουμε το μαχητή, θα έχουμε βάση περιπτώσει και αυτά τα ρεύματα που εμφανίστηκαν σε παγκόσμια κλίματα μετά το Μάη του 68. Οι εσωτερικές εδώ εξελίξεις στην Ελλάδα είναι επίσης καθοριστικές για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Καλά, προφανώς όλοι λίγο ως πολύ θα ξέρουμε ότι μετά τη ήττα στον Εμφύλιο πόλεμο έχουμε αυτό το τερατώδες με το εμφυλιακό κράτος ή το κράτος των εμφυλιακών. Επρόκειτο για ένα καθεστώς υπερεκμετάλλευσης, υπερκαταπίεσης και με όλους τους τρόπους να ενίσχυσης του κεφαλαίου, ειδικά του μεγάλου κεφαλαίου. Σε αυτό εν πολύς οφείλεται, έτσι, σε αυτό εν πολύς οφείλεται η μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει ο ελληνικός καπιταλισμός στην 20ετία περίπου, 70-75, 20ετία 75. Έτσι. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που λόγω αυτής της μεγάλης βιομηχανοποίησης που έχουμε εκείνα τα χρόνια, όπως επίσης και για πρώτη φορά στην Ελλάδα γύρω στο 1965, οι μισθωτοί θα γίνουν σχετική πλειοψηφία σε σχέση με τη σύνθεση την κοινωνική σύνθεση στην Ελλάδα, έτσι, ξεπερνώντας, υπερτεράζοντας την αγροτιά που θα γίνει πια το δεύτερο, όχι όπως ήταν όλα τα χρόνια, γνωρίζετε, το πλειοψηφικό και απόλυτα πλειοψηφικό, όχι μονάχα σχετικά πλειοψηφικό. Αυτό το κομμάτι της νέας προλεταριακής γενιάς, σε αυτό το κομμάτι δεν είχε τόσο πολύ τον έλεγχο του ΚΚ ή της ΕΔΑ, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή. Και λόγω της κρίσης και λόγω βεβαίως ακόμα περισσότερο θα συντελέσει στην αποδέσμευση η διάσπαση του 1968, θα δυνατήσει ακόμα περισσότερο έτσι, τον έλεγχο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Συν βεβαίως έτσι και η δικτατορία, όπου έγιναν πολύ πιο δύσκολες οι όποιες επαφές υπήρχαν μέχρι τότε. Είναι σημαντικό αυτό το γεγονός, γιατί αυτή η γενιά θα εμφανιστεί, θα παίξει ρόλο στα κατοπινά γεγονότα και στους αγώνες που θα αναπτυχθούν αργότερα και βεβαίως μετά στο Πολυτεχνείο, τη διετία ή την τριετία αυτής της μεταπολίτευσης, όπου αυτό το κομμάτι θα προστατήσει κυρίως στους αγώνες, σε ένα μικρό εμφύλιο πόλεμο, έτσι, ανάμεσα στις δυνάμεις που έλεγχε η άκρα αριστερά, στις δυνάμεις της δεφορμιστικής και αστικές δυνάμεις, αυτοί που έκαναν το Πολυτεχνείο ονομάστηκαν χουντοαριστεριστές. Αριστεροκουντικοί. Έτσι, για να καταλάβω. Ουσιαστικά επαναλάμβαναν με τον ίδιο τρόπο όλες τις κατηγορίες αυτές που έβριζαν όλους τους αγωνιστές, αυτό που έκαναν το Πολυτεχνείο και κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά το Πολυτεχνείο, έτσι όταν δηλαδή μπήκαν τα τάξη στο Πολυτεχνείο, το τι λέγανε δεν λέγεται, δηλαδή ότι ανακόπηκε ο δρόμος προς τη δημοκρατία. Αυτή ήταν η βασική κατηγορία. Έτσι. Και όλοι αυτοί για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο προηγούμενο στην ιστορία, θα βγουν μετά τη μεταπολίτευση καμαλωτοί και ωραίοι ότι αυτοί κάναν και μάλιστα και αυτοί το οργανώσανε και οι άλλοι, οι αριστεριστές, δεν κάναν απολύτως τίποτα. Βέβαια σήμερα όλοι έχουν παραδεχτεί
ποιος έκανε το πολιτικείο, δεν υπάρχει κάποιος, απλά συκοφαντούνε, λένε ένα σωρό πράγματα, εν πάση περιπτώσει ότι ήταν τυχοδιώκτες, δεν είχαν σχέδιο, τα ρίσκια αυτοί είχαν σχέδιο. Εδώ είναι το τραγικό της ιστορίας, ότι όπως λέει και η έκθεση του ΚΚΕ το 1900, της Κεντρικής Επιτροπής το 1976, η δημαγωγία των αριστεριστών παρέσυρε τους φοιτητές και τους εργάτες και έγινε το Πολυτεχνείο. Δεν νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, αυτό το, η εμφάνιση και εδώ της άκρας αριστεράς, που βέβαια στα Ιουλιανά δεν μπόρεσε, τα Ιουλιανά όμως είχαν και μια άλλη, και έναν άλλο, και μια άλλη σημασία, ήταν το πιο σημαντικό γεγονός που προκάλεσε τόσο σοβαρές ρογμές σε αυτό το μετεφυλιακό κράτος, γιατί οι αγώνες αυτής της περίοδου της εργατικής τάξης και μάλιστα είναι πολύ σύντομοι, δηλαδή από το 1958 περίπου μέσα εκεί που είναι και αυτό το υψηλό ποσοστό της ΕΔΑ το 24,5. Είναι πάρα πολύ γρήγορα έχουμε την ανάπτυξη εργατικών αγώνων στην Ελλάδα, που οφείλονται κατά κύριο λόγο και στις πολύ άσχημες συνθήκες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές, ούτε συνειδικά τα υπήρχαν τότε, δεν έχουμε βέβαια και τόσο χρόνο, ούτε και οι παραμικρές ελευθερίες. Λίγο αργότερα θα έχουμε βέβαια και τους αγώνες τους φοιτητές, κυρίως για να απαλλάξουν τα πανεπιστήμια από την ΕΚΟΦ, την παράταξη δεξιάς που έλεγε τα πανεπιστήμια με βία και με νοθεία, έτσι, εν πάση περιπτώσει είναι λίγο. Και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ακόμα ένα σημαντικό κίνημα σε σχέση με τους φοιτητές, είναι για το 15% στην παιδεία, έτσι που μέχρι σήμερα δεν έχει ούτε καν πλησιάζει δηλαδή, 15% του προϋπολογισμού ή 5% του ΑΕΠ. Έτσι, 5% του ΑΕΠ. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα έτσι θα προκαλέσουν ανησυχία στην αστική τάξη και ταυτόχρονα τις προετοιμασίες του στρατού για πραξικόπημα. Ο βασιλιάς θα κάνει το πραξικόπημα ελπίζοντας να κατορθώσει να ελέγξει την κατάσταση αυτός, να ξαναποκτήσει την κυριαρχία στον μπλοκ αστικής εξουσίας που ήταν ο στρατός που είχε ενισχυθεί η θέση του μέσα στην αστική εξουσία λόγω του ρόλου που έπαιξε τον εμφύλιο πόλεμο κτλ. Και από την άλλη μεριά, έτσι από το 1947 είναι γνωστό, περνάμε στην αμερικάνικη σφαίρα επιρροής. Να πω πολύ ενδεικτικά μονάχα για να κατανοήσουμε ότι μέχρι το 1967 12.500 αξιωματικοί είχαν περάσει από εκπαίδευση από τους Αμερικανούς. Σχεδόν το σύνολο των αξιωματικών δηλαδή. Έτσι. Και να πω επίσης ότι για τη δικτατορία υπήρχαν δύο σχέδια, έτσι. Το σχέδιο Προμηθέας και Περικλής. Μια παραλλαγή του σχέδιου αυτού, η έρεξη, ήταν αυτό που χρησιμοποίησε η Χούντα. Ο βασιλιάς θα κάνει το πρώτο πραξικόπημα ανατρέποντας την κυβέρνηση Παπανδρέου, έτσι τον Ιούλιο του 1965. Με αφορμή αυτό το γεγονός θα έχουμε αυτό το περίφημο κίνημα των 70 ημερών, αυτά τα Ιουλιανά, όπως τα χαρακτηρίζουμε, και από εκεί και πέρα η πορεία προς τη δικτατορία έχει ανοιχθεί. Δικτατορία ετοίμασε και ο βασιλιάς, τον πρόλαβαν όμως οι δικτάτορες γιατί ξέραν τα σχέδιά του και 21 Απριλίου του 1967 θα κάνουν τη δικτατορία. Η δικτατορία θα παγιωθεί ακόμα περισσότερο όταν ο βασιλιάς κάνει το πραξικόπημα το Δεκέμβριο του 1967, θα εδρεωθεί η Χούντα και μέσα στο στρατό και κατά συνέπεια και στην αστική τάξη. Έτσι. Και για 3 χρόνια περίπου θα έχει εδρεώσει απόλυτα την εξουσία της. Από το 1970 και μετά θα αρχίσει να κλονίζεται και πάλι, δεν σταθεροποιήθηκε ποτέ. Έτσι, δεν σταθεροποιήθηκε ποτέ. Αυτά που λένε πολλοί είναι υπερβολές, δεν σταθεροποιήθηκε ποτέ.
δεν σταθεροποιήθηκε ποτέ, πάντοτε είχε κρίση στο εσωτερικό της, αυτό θα φανεί με το ξέσπασμα των αγώνων, θα φανεί με το νέο σύνταγμα που θα ψηφίσει το 1973, που ουσιαστικά καταργεί και την βασιλεία, γυρίσει δηλαδή την βασίλευτη δημοκρατία, πρόεδρος ορίζεται με το σύνταγμα το 1973 ο Παπαδόπουλος για 8 χρόνια. Το 1981 θα γίνονταν εκλογές για την Προεδρία. Και βέβαια στα χέρια του Παπαδόπουλου, ο οποίος έγινε πρόεδρος δημοκρατίας, ανήκαν όλες οι εξουσίες. Θα διόριζε τους ηγέτες του στρατού. Καταρχήν μέσα από το Σύνταγμα, όπως και στο Σύνταγμα του 52, ο στρατός μπορούσε να επεμβαίνει στα κοινωνικά. Δεν ελεγχόταν από κανέναν ο στρατός. Και βέβαια ο Παπαδόπουλος θα όριζε. Ο Παπαδόπουλος θα μπορούσε να ελέγχει τα κρίσιμα υπουργεία και να ορίζει ποιος θα είναι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που είναι το κλειδί οικονομίας κτλ. Κτλ. Αυτό ήταν το Σύνταγμα του 1973 και με βάση αυτό το Σύνταγμα θα αρχίσει, αφού έγινε βέβαια το κίνημα του ναυτικού εκεί, οπερέτα ήταν, δεν ήταν τίποτα σοβαρό, όπως και το κίνημα του βασιλιά, δηλαδή το 67, ήταν εντελώς κακά σχεδιασμένα και το γνώρισε η Χούντα τελείως και γι' αυτό διώξανε τον βασιλιά από τότε. Εδώ να πούμε ότι κακώς πιστευόταν ότι ο στρατός είναι βασιλικός. Και μέσα στο Γιουδαία υπήρχε ότι θα έπρεπε να είναι δικτατορία, όχι βασιλική δικτατορία. Για να πούμε ότι βέβαια δεν χρειάζεται ίσως ότι η μοναρχία στην Ελλάδα δεν είχε ποτέ ρίζες. Έτσι, διώχθηκε αρκετές φορές, επανήλθε πάντοτε με πραξικοπήματα, λόγω των Άγγλων δηλαδή, με νόρθα πραξικοπήματα. Αυτό έχουμε και αυτό υπόψη. Και επομένως, και όταν καταργήθηκε η βασιλεία, δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε μέσα στο στρατό, ούτε μέσα στην αστική τάξη. Βέβαια αυτό τυπικά θα γίνει μετά τη μεταπολίτευση, έτσι θα καταργηθεί πλήρως με το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 1974. Η Χούντα λοιπόν ουσιαστικά από το 1973 και μετά θα γίνει, αυτή θα έχει την απόλυτη εξουσία σε όλα τα πράγματα, ενώ μετά το τυπικό διώξιμο, ουσιαστικά μετά το 1967. Ωστόσο όμως, λόγω του ότι μόνη της ήταν πια εξουσία, θα πρέπει να διαχειριζόταν τις όποιες αντιθέσεις κοινωνικές, πολιτικές κτλ. Αυτό είναι το πιο κατάλληλο πράγμα για τους στρατώνες, για τους στρατιωτικούς. Δεν έχουν καμία εμπειρία, ούτε μπορούν να διαχειριστούν κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις. Επομένως, η κρίση και η διαίρεση στο εσωτερικό των κουτικών ήταν μεγάλωνε μέρα με την ημέρα. Και από τη στιγμή που έχουμε το ξέσπασμα των αγώνων από το 1970 και μετά, και η κρίση στο εσωτερικό της Χούντας θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Έτσι. Εδώ, ξεπερνώντας λιγάκι γρήγορα τα γεγονότα, γιατί την πρώτη προσπάθεια έτσι για σωματείο την έχουμε από την χαρτοποιία μέλη. Θα θυμάται ίσως ο Αντώνης αυτή την ιστορία με τη μέλη και μη που νομίζονται. Ναι. Πηδώντας λιγάκι στα γεγονότα, έχουμε μία σημαντική εξέλιξη όταν η Χούντα, προσπαθώντας να στήσει μια παγίδα, δέχεται να γίνουν εκλογές φοιτητικές τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Έτσι, η Χούντα δέχτηκε γιατί ήθελε να νομιμοποιήσει το καθεστώς της. Σε αυτές τις εκλογές οι ρεφορμιστικές δυνάμεις, οι ρεφορμιστικές παρατάξεις του Ρίγα Φεραίου και της αντιεφαίτης, ναι, θα δεθούν να συμμετάσχουν
με τα γνωστά εκεί πέρα να κερδίσουμε, να κάνουμε, να πούμε, να ράνουμε, οι δυνάμεις της άκρης αριστεράς θα πούνε όχι. Όχι, δεν πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτές τις εκλογές, όχι γιατί αρνούμαστε τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν διάφορες απόψεις, αλλά γιατί αυτές οι εκλογές σημαίνει να συνενέσουμε απέναντι σε ένα σχέδιο της Χούντας, οι οποίοι και δεν το κρύβαν, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η ενέργεια των αριστερών δυνάμεων ήταν πολύ σημαντική ωστόσο. Ήταν για πρώτη φορά που θα ξεχωριστούν πολιτικά και αυτή του η στάση θα επιτύχει, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών δεν θα πάει να ψηφίσει, ένα, και το δεύτερο, όπως αναμενότανε, δεν βγήκε κανένας άλλος, νομίζω μονάχα σε μία σχολή, και αυτοί που βγήκαν ήταν οι χουντικοί, γιατί ήταν εκλογές νόθες κτλ. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία ήταν η στάση των δυνάμεων αυτών να μιλήσουν για αποχή, και η οποία είχε και απήχηση μέσα στους φοιτητές. Ήταν η πρώτη ενέργεια. Και καταλαβαίνετε ότι είχε τη δυσκολία της, γιατί σε τέτοιες συνθήκες δύσκολες και τα λοιπά, κυριαρχεί πάντοτε το πνεύμα της ενότητας, ο πόθος της ενότητας είναι πολύ σημαντικός και πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε τρομακτικά λάθη. Αυτή ήταν πάντως η πρώτη ενέργεια που ενίσχυσε τις δυνάμεις αυτές. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι οι καταλήψεις της νομικής. Οι καταλήψεις της νομικής. Δύο έχουν καταλήψει. Μία είναι η πρώτη που θα γίνει το Φλεβάρι του 1973, παίρνουμε πια στο 1973, που είναι όλα τα γεγονότα τα πιο σημαντικά. Θα έχουμε δηλαδή το Φλεβάρι του 1973. Η δεύτερη είναι ένα μήνα αργότερα το Μάρτιο του 1973, ένα μήνα αργότερα. Η δεύτερη θα γίνει από τις δυνάμεις της άκρας και της επαναστατικής αριστεράς και της πρωτιάς πρωτοπολίτης. Έχει μία, και τα δύο γεγονότα έχουν μία ιδιαίτερη σημασία. Πρώτα-πρώτα ήτανε για πρώτη φορά που το φοιτικό κίνημα θα απαλλαγεί από τη μέχρι τότε τακτική, ήταν προσφυγές προς τις αρχές για να επιτρέψουν να κάνουν εκλογές, θα μπει μέσα στο Πολυτεχνείο και μέσα στη νομική και μάλιστα θα προχωρήσει σε κατάληψη η οποία κράτησε 3 μέρες. Δυστυχώς αυτή η κατάληψη έληξε άδοξα, γιατί οι δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει οι ρεφορμιστικές, υποτίθεται κατέστηλαν βιαίως, θα μπορούσε να πει κανένας, την κατάληψη, λέγοντας ότι ο Πρίτανης υποσχέθηκε ότι σε 10 μέρες θα ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Η δεύτερη κατάληψη θα γίνει από τις δυνάμεις της άκρας αριστεράς, η οποία όμως θα κατασταλεί βιαίως από την αστυνομία, ο Πρίτανης θα επιτρέψει την είσοδο στην αστυνομία. Αυτό που έχει χρειάζεται να βγάλουμε όμως τα συμπεράσματα. Για το πρώτο είπαμε ότι ήταν μια ενέργεια που έδειχνε και ριζοσπαστικοποίηση έτσι των φοιτητών και πολιτικοποίηση επίσης, γιατί ακούστηκαν και πολλά συνθήματα ενάντια στη Χούντα πολιτικά, παρά την αντίδραση των δύο ρεφορμιστικών παρατάξεων να την κρατήσουν μέσα σε φοιτητικά πλαίσια. Αυτή η διαμάχη θα είναι διαρκής μέχρι το Πολυτεχνείο και μέσα στο Πολυτεχνείο να περιοριστούν σε φοιτητικά αιτήματα και όχι σε πολιτικά αιτήματα. Η δεύτερη κατάληψη που γίνεται από τις πολιτικές δυνάμεις ήταν επίσης η πιο σημαντική ενέργεια που θα έπαιρναν αυτές οι δυνάμεις μέχρι τότε περίπου, διαχωρισμού από τις δυνάμεις τις ρεφορμιστικές. Επίσης το τρίτο γεγονός πολύ σημαντικό είναι, για πρώτη φορά θα τρέξουν και μάζες αθόρμητα σχεδόν, έτσι για να βοηθήσουν περίπου 20.000 γύρω από τη νομική, για να συμπαρασταθούν στους φοιτητές οι οποίοι ήταν κλεισμένοι. Έτσι έχουμε ένα πρώτο δείγμα μιας συνένωσης αυτών των δύο κοινών, ό,τι γινόταν δηλαδή μέσα στην κοινωνία και που μέχρι τότε δεν είχε συμβεί καθόλου. Έτσι, αυτά τα βήματα έχουμε για να πάμε μέχρι. Τέλος,
για να μην σας κουράζω θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά. Επίσης το 1973 με το ξέσπασμα της κρίσης και εδώ στην Ελλάδα ξέρετε έχουμε ένα πληθωρισμό που ήταν γύρω στο 30% το εμπορικό έλλειμμα παρουσίαζε ένα φοβερό άνοιγμα. Το χρέος, αυτά που λένε για τη Χούντα είναι εντελώς ψέματα, τριπλασιάστηκε νομίζω όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε την εμφάνιση ανεργίας που δεν είχαμε όλα τα χρόνια έτσι αυτά της περίοδου ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού. Η ανεργία ήταν στο 2% περίπου, θα έχουμε την εκτείνεξη μιας ανεργίας. Έχουμε το φούντομα έτσι αγώνων, την προσπάθεια για συνδικάτα, την εμφάνιση των πρώτων επιτροπών μέσα στους χώρους δουλειάς. Θα έρθουν και στο Πολυτεχνείο όλοι αυτοί και βεβαίως μετά την μεταπολίτευση θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του συνδικαλιστικού κινήματος, ο εργοστασιακός συνδικαλισμός και αργότερα τα εργοστασιακά σωματεία. Το γεγονός πριν φτάσουμε στο Πολυτεχνείο, αυτό που θέλω να σημειώσω είναι στο μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου, έτσι ήταν τώρα το πρόσωπο αυτό είναι γνωστό και ο ρόλος του, αλλά σημασία έχει ότι αφορμές γύρευαν. Θα έχουμε έτσι μια μαζική παρουσία των μαζών στο μνημόσυνο του Παπανδρέου. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα έχουμε και μία σύγκρουση με τον μηχανισμό της Χούντας. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι δύσκολα πράγματα σε εκείνες τις εποχές, γιατί μία σύλληψη σήμαινε εξορίες, βασανιστήρια κτλ. Και 10-20 χρόνια φυλακή. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, γι' αυτό το σημειώνω δηλαδή. Και μάλιστα θα υποχωρήσουν αυτές οι δυνάμεις, θα κατεβάσουν άλλες δυνάμεις και ούτω καθεξής. Το σημειώνω αυτό γιατί έχουμε σε αυτή την πορεία όχι μόνο μια ριζοσπαστικοποίηση με αυτές τις ενέργειες, τους αγώνες μέσα στο Πανεπιστήμιο και όχι έξω από το κοινωνίο, την πολιτικοποίηση με την έννοια ότι πια παίρνουν πολιτικά χαρακτηριστικά όλες αυτές οι ενέργειες, αλλά και την ενοποίηση των κινημάτων και όχι δύο παράλληλα κινήματα όπως ήταν μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα για να φτάσουμε μέχρι το Πολυτεχνείο. Από εκεί και πέρα, φτάνοντας στο Πολυτεχνείο, η κατάληψη θα γίνει στις 14 κτλ. Είναι γνωστό ότι οι δυνάμεις ρυθμιστικές, οι δύο δηλαδή, θα προσπαθήσουν να ματαιώσουν την κατάληψη με όλα τα μέσα. Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί όλοι είχαν συνενέσει στα σχέδια φιλελευθερωποίησης και ομαλοποίησης, η οποία έχει εξαγγείλει η Χούντα, αμέσως μετά το δημοψήφισμα και αμέσως μετά την εκλογή του Παπαδόπουλου σαν πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είχε ορίσει τον Μαρκεζίνη κυβέρνηση πολιτική, ο οποίος είχε καλέσει όλα τα κόμματα και μάλιστα είχαν οριστεί οι εκλογές για το Μάη του 1974. Αυτό βάβησε. Όλα τα κόμματα είχαν συμμετάσχει, το είχαν δεχτεί. Υπάρχουν οι δηλώσεις τους δηλαδή, δεν το λέμε έτσι αυθαίρετα, με πανηγυρισμούς κιόλας, δεν είναι θέμα. Και η μόνη προσπάθειά τους ήταν να πιέσουν τη Χούντα για να αποσπάσουν περισσότερα πλειοκτήματα εν ώψη των εκλογών. Αυτός ήταν ο λόγος έτσι που δεν θέλανε με τίποτα την κατάληψη, θα προσπαθήσουν από την πρώτη μέρα να τη ματαιώσουν και βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, της κατάληψης θα επιχειρήσουν άλλα 2-3 φορές. Αλλά είτε η εμφάνιση της εργατικής συνέλευσης ένα, είτε από την άλλη μεριά η κάθοδος των μαζών το κυριότερο, δηλαδή δεν μπορούσαν πια όταν άρχισαν να κατεβαίνουν οι μάδες να ματαιώσουν την κατάληψη, είτε οι εκλογές που γίνανε εκεί την Πέμπτη στους φοιτητικούς συλλόγους επικράτησαν οι δυνάμεις, και όσοι γίνανε, επικράτησαν οι δυνάμεις της άκρας αριστεράς και της πλατιάς πρωτοχωρής, ακόμα και αν γίνονταν άλλες, θα γινόταν ακόμα
περισσότερο. Έτσι. Αυτό το παιχνίδι πια είχε δείξει, είτε βλέποντας, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, βλέποντας την πολιτική και τα μέλη τους των παρατάξεων αυτών, ένα κομμάτι θα ενισχύσει τις δυνάμεις της Άκρας Αριστεράς, άλλο θα ουδετεροποιηθεί δηλαδή και τα λοιπά, γιατί δεν καταλάβαινε με τίποτα γιατί να μην γίνει η κατάληψη. Δεν καταλάβαινε ένα πολύ απλό πράγμα, ότι οι φοιτητές είναι αδύνατο να ρίξουν. Εκείνη την εποχή ήταν 74.000 συνολικά στα 4 πανεπιστήμια που υπήρχαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και το Ιαννίνο μόλις ξεκίνησε, με όποιο, όχι με αυτές τις σχολές που έχουν τώρα, ελάχιστες σχολές ήταν, 74.000 είναι, ο πιο απλός φοιτητής καταλάβαινε ότι δεν μπορεί μόνο ο φοιτητής να ρίξει τη χούντα και ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να καλέσουμε και τον κόσμο σε συμπαράστασή μας. Το οποίο δεν ήθελαν με τίποτα. Μα με τίποτα. Κατέβαζαν τα συνθήματα, αυτά είναι γνωστά και ούτω καθεξής. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το Πολυτεχνείο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για τις δυνάμεις της Άκρας Αριστεράς είχαν διαφορές μεταξύ τους, δεν είναι ότι δεν είχαν, αλλά ο κεντρικός πυρήνας τους, δηλαδή για την πτώση της χούντας με αγώνες, ότι οι χούντες δεν μετασχηματίζονται, όπως και η συμμετοχή των λαϊκών μαζών για την ανατροπή ήταν κοινός. Αυτό ήταν το κοινός. Επομένως αυτό στάθηκε, γιατί όλα τα υπόλοιπα που είπα προηγούμενα, έτσι, ήταν οι αναγκαίοι όροι για να φτάσουμε το κίνημα, οι αγωνιστές, ήταν οι αναγκαίοι όροι για να φτάσουμε μέχρι το Πολυτεχνείο, όχι όμως και οι ικανοί. Οι ικανοί ήταν αυτή η συμβολή, έτσι, των δυνάμεων αυτών, και το οποίο βεβαίως μην νομίζετε ότι ήταν ξερά λόγια. Ήταν ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε και διεκδικήσεις για των εργαζομένων και των λαϊκών μαζών, πράγμα που ήταν ένα σχέδιο, ένα απλό σχέδιο οπωσδήποτε, αλλά ήταν ένα σχέδιο που υπάρχει σε όλες τις επαναστάσεις. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει. Ας πούμε, ποιο ήταν το σχέδιο των Μπολσεβίκων, δηλαδή, πέρα από την Κορυνίδα, έτσι, η όλη εξοχή στα Σοβιέτ, ψωμί, υγεία, παιδί. Το μοίρασμα της γης του αγρότης. Λοιπόν, και αυτό συνοδεύονταν με πράξεις, όπως ήταν το κατέβασμα των εργατών, όπως ήταν στις πιάτσες, όπως ερχόταν εκεί για να ζητήσουν πώς θα δημιουργήσουν μια εργοστασιακή επιτροπή. Και βεβαίως είναι και η γενική απεργία την οποία πολέμησαν μέχρι θανάτου. Που ήταν το μόνο πρακτικό σύνθημα για να βάλει σε κίνηση τις μάνες, όπως και τις έβαλε. Η παραγωγή δηλαδή είχε σταματήσει την Παρασκευή περίπου στο μισό και αν το Σάββατο δεν είχαν κατέβει τα τάξη, έτσι 2:30 ώρα το πρωί του Σαββάτου μπήκαν, είναι βέβαιο ότι θα γεννητευόταν παντού. Έτσι. Περιττό να πούμε βέβαια έτσι τον ηρωισμό των μαζών απέναντι στα τάξη. Η αστυνομία είχε ηττηθεί, παρά το γεγονός ότι ήταν οπλισμένη, γιατί πίστευσε ο κόσμος σε αυτά και πίστευσε ότι μπορούσε να ανατρέψει την κούντα. Έτσι. Και επομένως, αυτό το πιστεύω είναι που έδωσε και αυτούς τους ηρωισμούς. Έτσι. Τι είναι οι ηρωισμοί, είναι έτσι όταν ο απλός άνθρωπος περνάει τις κοινωνικές και τις φυσικές του δυνίες που έχουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, έτσι, δεν είναι σίγουρα το διαφορετικό. Λοιπόν, και αυτά όλα έτσι συνοδεύτηκαν και με ενέργειες. Δηλαδή η πρωτοβουλία για να γιορταστεί η Πρωτομαγιά δεν ήταν εύκολο πράγμα, αλλά ήταν μια πρωτοβουλία. Η προσπάθεια να γίνει διαδήλωση την ημέρα του 73-21 Απριλίου, δηλαδή. Και ένα σωρό άλλα γεγονότα παρόμοια ή στις πιάτσες των υποδόμων, δεν γνωρίζω περισσότερο, αλλά τότε οι υποδόμοι μαζεύονταν στις πλατείες αυτές, τις κεντρικές πλατείες των Αθηνών,
εκεί στην πλατεία Χωτσιά, οι άλλοι στην Ομόνια, οι Μπογιατζίδες, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά για το μεροκάματο. Χιλιάδες εργάτες όμως, όχι ένας και δύο ή πέντε. Λοιπόν, έτσι φτάσαμε στο Πολυτεχνείο. Και εντάξει, μετά φάνηκε και η διαίρεση της Χούντας, έχουμε τη Χούντα του Ιωαννίδη. Θέλω να το σημειώσω και εγώ αυτό. Λοιπόν, ναι, η Χούντα έκανε το λάθος να κάνει την επιστράτευση. Πέρα από όλα τα άλλα, για να συντομεύω δηλαδή. Έκανε το λάθος να κάνει την επιστράτευση. Αυτοί οι 300.000 ήταν όλοι αυτοί που είτε είχαν συμμετάσχει, ναι, είτε είχαν ευαισθητοποιηθεί από ό,τι είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα άλλαξε τον συσχετισμό των δυνάμεων μέσα στην Ελλάδα και στο στρατό. Και στο στρατό, επαναλαμβάνω, και στο στρατό και από εκεί και πέρα, αυτά που λένε για τον Τάβο που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη και εδώ και όλα. Αυτό ήταν το γεγονός που άλλαξε. Και με αυτή την έννοια, όχι μόνο κατέρευσε και την απέσυρε. Γιατί πράγματι εδώ θα γινόταν τη στρεβή, όχι ένα πολυτεχνείο, δέκα. Αυτό είναι αμφισβήτητο γεγονός. 10 πολυτεχνείο. Και πράγματι δεν όπλησαν, αρβίλες δεν δώσανε, δεν δώσανε, δεν θα ξέρω πώς λέγεται εκείνα το έμπορο που είχαν τα όπλα τότε εκείνη την εποχή δηλαδή και πάλι. Τα κάνανε και αυτά. Αλλά το τι έγινε έχουν γραφτεί πολλά μέσα στο στρατό και μπορείτε να ρωτήσετε τυχόν όσοι είχαν επιστρατευτεί εκείνα τα χρόνια όταν έκανε η Χούντα την επιστράτευση. Τα άλλα βέβαια είναι καραγκιοζηλίκια, έτσι τώρα το Μίμη θα καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, το Δημήτρη τον Ιωαννίδη του Γλαθιού. Το λέγανε Μίμη θα καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και τα αρέσκα. Και τέλος πάντων και όταν είχε έρθει εδώ σύσκο, το έκανα πάει κάνει πόλεμο. Αλλά αυτά ήταν, δεν έχουν καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό είναι το Πολυτεχνείο και από εκεί και πέρα προφανώς η συμβολή του στην ελληνική κοινωνία είναι τεράστια. Όλοι να πούμε ότι η ελληνική κοινωνία ήταν μια πολύ καθυστερημένη και πατριαρχική κοινωνία. Και μετά το Πολυτεχνείο τα έχουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε έτσι. Είτε στη σχέση μέσα στην οικογένεια του πατέρας αφέντης υπήρχε το. Έτσι, κανένα δικαίωμα στη γυναίκα και στο παιδί. Στη γυναίκα από τότε θα απελευθερωθεί και θα γίνει και θα γίνει και ένας οικονομικός παράγοντας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι η αύξηση των μισθών. Είναι τεράστια το βιωτικό επίπεδο που έχουμε γνωρίσει, ούτε μπορεί να το γνωριστεί κανένας. Η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης, του οκτάωρου κτλ. Το τρίτο, η εκπαίδευση μετά το Πολυτεχνείο θα μας υποκλείσει. 20 χρόνια αργότερα από ό,τι έγινε, ίσως και παραπάνω από ό,τι έγινε στην Ευρώπη. Έτσι. Τέταρτο σημείο είναι ότι έχουμε έναν πλουραλισμό στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, δεν υπήρχε πρώτα να μπορείς να εκφραστείς στα συνδικάτα αυτό που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, ένα έντυπο να μπορείς να το διαθώσεις, μικρές παρατάξεις να μπορούν να μιλήσουν. Υπήρχε ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα μέσα στα συνδικάτα. Έτσι. Ένα ακόμα και τα κρίσω γιατί είναι πολλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί η κοινωνία θα μπορέσει να γίνει πιο ανοιχτή απέναντι σε ιδέες, σε τρόπους ζωής, σε δόγματα θρησκευτικά. Και βέβαια θα γνωρίσει και μια ανάταση σε όλους τους τομείς. Στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην ποιήση, στο τραγούδι. Θα κρατήσουν σύντομα βέβαια αυτά γιατί πολλοί θα απορροφηθούν από αυτό που ονομάζεται μεταπολίτευση. Θα ενσωματωθούν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο στο σύστημα. Και πρώτα απ' όλα είδε οι ρυθμιστικές ή οι στατικές δυνάμεις εκείνης της εποχής ότι γι' αυτό είναι δηλαδή που αποκρύπτουν το τι έγινε στο Πολυτεχνείο για να παρουσιαστούν οι ίδιοι ότι κάνανε αυτές τις αλλαγές, ότι οι αλλαγές οφείλουν σε αυτούς ή ακόμα και στον αλλαγμένο Καραμαλή, που ήρθε από το Παρίσι αλλαγμένος και έκανε όλα αυτά τα οποία γνωρίσαμε μετά το Πολυτεχνείο. Αυτά.